Το θέατρο της εβδομάδος. Το έκτο πάτωμα του Αλφρέντ Ζερί. Μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή Γιώργου Βρασιβανόπουλου. Ο ελβετός συγγραφέας Αλφρέντ Ζερί έγινε πασίγνωστος το 1937 από το έκτο πάτωμα, που στάθηκε μια μοναδική θεατρική επιτυχία. Μεταφράστηκε σε περισσότερες από 20 γλώσσες και παίχτηκε σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στη Νέα Υόρκη, και συνέχισε την καριέρα του στη Νότιο Αμερική. Ακόμη γυρίστηκε και σε ταινία. Τη θριαμβευτική του επιτυχία χρωστάει στη χάρη και τη δροσιά του, καθώς και στους τόσο ανθρώπινους τύπους του, που παρόλη τη γαλλική του υπηκότητα, η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται στο Παρίσι, θα μπορούσε να είναι Έλληνες ή Ιταλοί ή κάτοικοι της οποιασδήποτε μεγάλου πόλεως. Στην Ελλάδα πρωτοείδαμε το έκτο πάτωμα στα 1938 από το θίασο της μεγάλης Μαρίκα Σκοτοπούλη. Η ίδια ερμήνευσε το ρόλο της Ζερμέν Λεσκαλιέ. Ακόμη σε αυτή την αξέχαστη παράσταση έπαιξαν ο Βασίλης Λογοθετίδης και ο Γιώργος Παπάς, για να αναφέρουμε μόνο τους μεγάλους που μας άφησαν για πάντα. Έκτο πάτωμα οι Γάλλοι συνηθίζουν να ονομάζουν το τελευταίο πάτωμα, έστω και αν πρόκειται για τον τελευταίο όροφο ενός ουρανοξύστη. Στη δική μας περίπτωση πρόκειται για το τελευταίο πάτωμα μιας λαϊκής πολυκατοικίας. Ένας διάδρομος που γύρω του βρίσκονται τα διαμερίσματα. Όλα του ενός δωματίου, με μόνη εξαίρεση το διαμέρισμα του κυρίου Οσπό. Αυτός έχει στην κατοχή του δύο κάμαρες, που είναι και ο πιο καλοστεκούμενος οικονομικά ένικος. Για να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι το έκτο πάτωμα, δεν έχουμε παρά να φέρουμε στη μνήμη μας τις αυλές που αυθονούσαν άλλοτε στην Αθήνα και που δεν έχουν ακόμη απολύψει. Μια αυλή που γύρω της είναι χτισμένα φτωχικά σπιτάκια. Μόνη διαφορά ο Αττικός ήλιος που τόση ανάγκη τον έχει η Εντβίζ, η μικρή άρρωστη του έκτου πατώματος. Και τώρα, μια και σχηματίσαμε κάποια ιδέα για το περιβάλλον που ζουν οι ήρωές μας, ας πλησιάσουμε και τους ίδιους. Η Αλίκη Ζωγράφου παίζει το ρόλο της Ζερμέν Λεσκαλιέ και ο Νάσος Κεδράκας τον Μαξ Λεσκαλιέ, τον σύζυγο της κυρίας Ζερμέν. Κοτσομπόλα αυτή και άεργος. Καλλιτέχνης αυτός και άνεργος. Έχουν και ένα μωρό, μα επειδή ακόμη είναι νήπιο, προτιμήσαμε το κλάμα του αντί ηθοποιού να το αποδώσει δίσκος από αυτούς τους ειδικούς με μορουδίστικους κλαφθυρισμούς. Η Ελένη Καρπέτα παίζει την Μπέρτα, την επωνομαζομένη Σουλτάνα. Άλλοτε φαίνεται πως έκανε αρκετή εντύπωση στους άντρες. Έτσι μπορούσε να ζει. Τώρα είναι υποαπασχολουμένη. Ο Γιάννης Αργύρης παριστάνει τον κύριο Οσπό, λογιστής, μυθιστοριογράφος, ονειροπόλος και πατέρας της Εντβίζ και τη Χρονοπούλου. Λεπτούλα, σαλαμπόγιαλο, έτοιμο να σπάσει. Τα δύναμα πόδια της δεν έχουν την ικανότητα να κατέβουν τα σκαλοπάτια 6 ορόφων. Ολόκληρος ο κόσμος της βρίσκεται κλεισμένος στο έκτο πάτωμα, το οποίο εκτός από τους προαναφερθέντας ενίκους του, στεγάζει και τη δεσποινίδα Ζαν, Αγνή Βλάχου, πρόθυμη πάντοτε να πιστέψει τα λόγια του πρώτου άντρα που θα συναντήσει. Το Ζωζό, Νίκος Φιλιππόπουλος, φτωχό εργατικό νέο που κρυφός καημός σιγοψύνει την καρδιά του, και τον κύριο Ζωνβάλ, Νίκος Κούρκουλος. Αυτός λέει πως σπουδάζει νομικά, θέλει να γίνει τραγουδιστής και είναι εραστής. Αυτοί ήταν όλοι και όλοι οι ένικοι του έκτου πατώματος και καταθέτουν τον νίκη τους την 31η κάθε μηνός στα χέρια της Ρίτας Μουσούρη που υποδίεται την κυρία Μάρε. Καλοί με αυτούς που πληρώνουν, σκληροί σε αυτούς που δεν πληρώνουν. Δυστυχώς μόνιμο ελάττωμα κάθε ιδιοκτήτριας. Στην εξέλιξη του έργου θα συναντήσουμε ακόμη τη μυστηριώδη κυρία με τα γκρίζα, που τόση αναταραχή έχει προκαλέσει στο φτωχικό μας έκτο πάτωμα. Το πραγματικό της όνομα είναι Ιρέν και παίζεται από τη Θεανό Ιωαννίδου. Άλλα πρόσωπα του έργου είναι ο γιατρός, Σταύρος Ξενίδης, ένας δυο ενοικιαστέ του πέμπτου πατώματος, ο αχθοφόρος και ο καινούριος ενοικιαστής, Γιώργος Μανταρόπουλος, που ελπίζει να βρει μια ήσυχη γωνιά ανάμεσα στις στέγες και τις καπνοδόχους που φαίνονται από τα μικρά παράθυρα του έκτου πατώματος. Το έκτο
το πάτωμα ηχογραφήθηκε με τεχνική επιμέλεια Κώστα Κοσμά και σκηνοθεσία Μινά Χριστίδη. Που στο διάολο είναι η γραβάτα μου? Ψάξε και εσύ, Μωρή Ζερμέν, θα χάσω το ραντεβού μου. Θα έκανες καλύτερα να ψάχνας για καμιά δουλειά. Τι θέλεις να πεις? Πως η νοικοκυρά θα ανέβει για τον Νίκη, τις χρωστάμε κιόλας. Κάνε λίγη υπομονή, δεν βλέπεις εμένα? Σε βλέπω, περιμένεις να πέσουν τα λεφτά από τον ουρανό. Εγώ είμαι καλλιτέχνης. Καλός για να τεμπελιάζεις. Δεν σου επιτρέπω. Βοήθαμε να βρω τη γραβάτα μου. Και πού θες να τη βρω? Έχει γεμίσει το δωμάτιο από παλιόχαρτα και βρωμοπίνελα. Πώς μιλάς έτσι για τα εργαλεία της τέχνης μου? Ανάτι. Άντε να κοιτάξεις να φέρεις κανένα φράγκο. Η νοικοκυρά όπου να είναι έρχεται για τον Νίκη. Με πρίξες με τον Νίκη σου. Θα το ρίξεις τον ντουβάρι. Δεν θα βρω ησυχία εδώ μέσα. Εμπρός! Γεια σου, Ζερμέν. Γεια σου, Μπέρτα. Καλητύχει ο άντρας σου και φώναζε. Σαν χλαμάρες. Σαν και καλά θέλει να κάνουμε ένα ταξιδάκι στις Κάνες. Η δουλειά με τον Αμερικάνο πήγε σπουδαία. Τώρα έχει ραντεβού μαζί του για να κλείσει τη δουλειά. Μπράβο, καιρός ήταν. Α, ναι. Τι να σου κάνουν όμως 50.000 φράγκα. Ο Μαξ λέει πως θα μου πάρει αν είναι υπηρέτη με λιβρέα. Θα γυρνάμε στα κέντρα και στις δεξιώσεις και. Α, τι τα θες. Εγώ έχω μουχλιάσει πια από όλα αυτά. Από γιορτές. Άλλο τίποτα. Όταν ζούσα στην άκτορα του Ίμπι Σαούντι στο Κουβέιτ. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο με κουράζουν πια αυτές οι δεξιώσεις αριστοκρατίας. Άκουσες τίποτα? Το σκάω, η νοικοκυρά. Δειλή, εγώ θα την αντιμετωπίσω. Κυρία Λεσκαλιέ, κυρία Λεσκαλιέ, κυρία Λεσκαλιέ. Εσείς είστε κυρία Μαρέ? Μάλιστα, εγώ είμαι η κυρία μου. Εσείς ασφαλώς θα περιμένετε τον άντρα σας να γυρίσει με λεφτά για να μου πληρώσετε τα καθυστερημένα. Αυτό δεν θέλετε να πείτε? Μα κυρία Μαρέ. Ναι, κολοκύθια, χτες είχαμε 31. Πληρώσατε? Όχι, δρόμο λοιπόν. Εγώ θα περιμένω το Μαξ. Και αν ο άντρας μου δεν θέλει να φύγουμε. Αυτό μου λείπει να ακούσω ακόμα. Αγαπητή μου, μπορώ να σας πετάξω έξω όποτε μου καπνίσει. Να και ο σύζυγός σας που επανέκαμψε. Καλημέρα σας, κύριε Μαξ. Μη μου πείτε λέξη. Ξέρω. Ασφαλώς περιμένετε λεφτά από στιγμή σε στιγμή κτλ. Λοιπόν, όχι! Όχι! Φτάνουν τα ψέματα. Ή πληρώνετε ή έξω από εδώ. Μη φωνάζετε, κυρία μου. Δεν χρειάζεται να μας ακούν οι γειτόνιοι. Οι γειτόνιοι, λες και δεν σας ξέρουν. Όλους τους έχετε βάλει στο χέρι. Ο τόνος σας δεν μ' αρέσει καθόλου. Εγώ είμαι καλλιτέχνης, το ξέρετε. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Πηγαίνω στο κυρίου Όσπο. Ώσπου να βγω, να έχει αρχίσει η μετακόμιση. Α. Δεσποινή Σετβίζ. Περάστε, κυρία Μαρέ. Μήπως σας ενοχλώ? Ο κάθε άλλο. Καθίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Δεσποινή Σετβίζ. Ορίστε και η απόδειξή σας. Αχ, δεν υπάρχουν πολλοί ενοικιαστές σαν και εσάς. Αυτή η Λεσκαλιέ, τι κουρελαρία. Εσείς όμως, κυρία Μαρέ, δεν θα τις πετάξετε στον δρόμο. Δεν θα το κάνετε αυτό. Εκείνο το φτωχό μωρούλι του τι φταίει? Κι εγώ τι φταίω? Ας φρόντιζε ο άχρηστος πατέρας του να δουλέψει. Κυρία Μαρέ, δεν είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό. Το δωμάτιο αριθμός 2 είναι άδειο. Σας παρακαλώ, βάλτε το στο 2. Μόνο για ένα μήνα. Αναλαμβάνω να τα πληρώσω όλα εγώ. Είστε ένα σπουδαίο κορίτσι, Εντβίζ. Πάρα πολύ καλή, μα πάρα πολύ καλή. Τόση καλοσύνη δεν χρειάζεται. Θα σας εκμεταλλευτούν στη ζωή σας. Πηγαίνετε να τις ησυχάσετε και μην τους πείτε ποτέ. Καλά. Όπως θέλετε. Πάω να μου αδειάζουν και το δωμάτιο. Εμπρός. Σας επιτρέπω να περάσετε στο νούμερο 2 για ένα μήνα. Στο μεταξύ, κοιτάτε να τακτοποιήσετε τα καθυστερούμενα, γιατί καταλάβετε το καλά. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχετε. Μα το 2 δεν έχει ήλιο. Σαν δεν ντρεπόσαστε, λέω εγώ. Μπρος, δρόμο. Σας ξαναλέω, κυρία μου, πως εγώ είμαι καλλιτέχνης. Το ξέρω. Πάρτε το κλειδί του νούμερο 2 και προσέχετε, μην καταντήσετε το δωμάτιο σαν γι' αυτό. Thank you.
Άντε, ζήτω! Άντε, 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 προχώρα τώρα! Όλα δικαιολογίες, Δεσποινίζα. Όλα δικαιολογίες, όλες τις ίδιες ψευδιές. Εγώ θέλω να με πληρώσετε σήμερα, καταλαβαίνετε? Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Θα σας πληρώσει ο φίλος. Ο φίλος σας, καλέ, ποιος φίλος σας? Κάθε εβδομάδα είναι και καινούριος. Δεν σας επιτρέπω. Τι έκανε, λέει? Δεν έχετε τίποτα να μου επιτρέψετε. Πληρώστε με πρώτα και έπειτα θα μπορείτε να μου επιτρέπετε. Πολύ καλά. Στο τέλος του μηνός σας αφήνω ελεύθερο το δωμάτιο. Δεν δέχομαι να μου φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Με γεια σας, με χαρά σας. Όμως δεν φεύγετε αν δεν μου πληρώσετε πρώτα τον νίκη. Ήρθατε, κύριε Οσπό. Αχ, κύριε Οσπό μου, η σημερινή νεολαία. Τα χρόνια είναι δύσκολα, κυρία Μαρέ. Και μήπως για μένα δεν είναι? Η κορούλα σας με πλήρωσε. Βλέπετε, κύριε Οσπό μου, υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων στον κόσμο. Αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που δεν πληρώνουν. Συγχωρείτε, κυρία Μαρέ, αλλά πεινάω σαν λύκος. Καλή σας όρεξη. Καλή σας όρεξη, κύριε Οσπό. Καλημέρα, κορούλα μου. Καλημέρα, πατερούλη. Τι έγινε με τους Λεσκαλιέ? Το δωμάτιό τους είναι άδειο. Η κυρία Μαρέ ήθελε να τους πετάξει στο δρόμο. Στο δρόμο? Στο δρόμο με ένα μωρό? Δεν είναι δυνατόν. Στο τέλος δέχτηκε να τους βάλει προσωρινά στη διπλανή κάμαρα. Πατερούλη, θα σου εξομολογηθώ κάτι. Έδωσε στην κυρία Μαρέ 100 φράγκα για να τους κρατήσει. 100 φράγκα. 100. Φουκαράδες. Καλά έκανες, κορούλα μου, καλά έκανες. Μπρος. Καλημέρα, Ρουρού. Καλημέρα σας, κύριε Οσπό. Καλημέρα, Αντιλίδη. Καλημέρα, Ζωζό. Πέρασε. Σας έφερα το σίδερο. Δεν ήταν τίποτε. Η αντίσταση ήθελε άλλαγμα. Ευχαριστώ, Ζωζό. Τι σου θέλω? Μα τι λέτε, κύριε Οσπό. Για μένα αυτό δεν ήταν τίποτα. Η δουλειά πρέπει να πληρώνεται. Αυτό ήταν φιλική εξυπηρέτηση. Ας είναι. Σε ευχαριστώ, Ζωζό. Εφαγές. Κάτσε να φας μαζί μας. Ευχαριστώ, Αντιβίζ. Σήμερα έφαγα στο εστιατόριο. Η κυρία Μαρέ με ψάχνει για τον Νίκη. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ, Ζωζό. Ορβάρ. Ορβάρ. Σε είδα που ανέβηκες και μετά σε έχασα. Ορίστε τον Νίκη σας, κυρία Μαρέ. Ευχαριστώ, Ζωζό. Να και αποδείξεις σου. Πώς πάει η δουλειά στο εργοστάσιο? Όχι και άσχημα, κυρία Μαρέ, ευχαριστώ. Κάποιος ανεβαίνει, εμένα με συγχωρείτε. Ο κύριος? Είστε η ιδιοκτήτρια, κυρία? Μάλιστα, γιατί? Νοικιάζετε κάποιο δωμάτιο. Αυτό, εδώ, θα είναι ελεύθερο από αύριο. Περάστε, μα σας προειδοποιώ ότι βρίσκεται σε λεϊνή κατάσταση. Και η τιμή? 150. Αλλάζω τα σεντόνια μια φορά το μήνα, όχι όμως και τις πετσέτες. Μου χρειάζεται ησυχία για τη δουλειά μου. Είμαι σπουδαστής και με ενοχλούν τρομερά τα ραδιόφωνα. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει κανένα. Τότε σύμφωνοι, ορίστε 150 φράγκα. Ευχαριστώ. Το διαμέρισμά μου είναι στο 5ο πάτωμα. Κατεβαίνετε, σας δίνω την απόδειξη. Περάστε, κύριε. Ναι. Κύριε. Ζωμβάλ. Εγώ είμαι η κυρία Μαρέ. Με συγχωρείτε μια στιγμή. Κυρία Λεσκαλιέ, έχετε αφήσει ακόμα κάτι πράγματα στο ένα. Ξεμπερδεύτε τέλος πάντων με αυτό το δωμάτιο. Καλά. Τον νίκιασα και θέλω να φέρω τον εσπριτζή. Καλά. Κατεβείτε, κύριε Ζωμβάλ. Μετά από εσάς, κυρία. Σας ευχαριστώ. Καλό. Αλήθεια, για πέστε μου, κυρία, είναι ήσυχο το 6ο πάτωμα? Ήσυχο. Αγγελάκια, κυριέ μου, αγγελάκια. Εδώ μέσα δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα. Τίποτα. Η μικρά κρασί των σταυροφόρων ερυθρίασεν έως τας ρίζας των τριχών της κεφαλής της. Εγνώριζον ότι είστε ένας άτιμος εψιθύρισεν, αλλά δεν σας εφανταζόμην δίχως τιμήν. Δίχως τιμήν. Μάλιστα. Οι δύο εχθροί, ο εις αντιμέτωπος του άλλου, ως περ πάνθυρες εις την ζούγκλαν, εκοιτάζοντο δίχως να ομιλούν. Ο Κίσλεϊ ρώτησε ψυχρός: τι εφάγατε σήμερον? Σήμερον, πατερούλη, 2:50. Ού, διάολε, ξεχάστηκα.
Αχ, θα μπορούσα να ασχοληθώ με εργασίες καθαρά λογοτεχνικές και όχι να χάνω τον καιρό μου γράφοντας λαϊκά μυθιστορήματα που έχουν βέβαια ένα σοβαρό ύφος, μα πόσο να είναι. Ας είναι. Γεια σου, κορούλα μου, γεια σου. Χαίρετε, κύριε Ζερμέ. Χαίρετε, κύριε. Πάτε στη δουλειά σας, κύριε Οσπό. Μάλιστα. Εγώ κάνω βόλτες στο διάδρομο. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Οσπό. Χαίρετε. Εμπρός. Κύριε Ζονβάλ, επιτρέπετε? Παρακαλώ. Μέναμε εμείς πρώτα στο δωματιό σας. Εγώ είμαι η κυρία Λεσκαλιέ, Ζερμέν Λεσκαλιέ. Α, χαίρο πολύ, κυρία μου. Περάστε, περάστε. Το όνομά μου είναι Ζονβάλ. Το ξέρω. Το διάβασα στο μπιλιέτο που έχετε καρφώσει στην πόρτα σας. Καλέ, πώς άλλαξε εδώ μέσα. Πω, πω, φωτογραφίες. Ηθοποιοί, ε. Αχ, καλέ, αυτή την ξέρω. Έχει και αυτόγραφο. Κι εγώ, αν ήθελα, θα μπορούσα να ήμουν τώρα. Μια φορά με πήρε από πίσω ένας σκηνοθέτης. Μα εγώ του είπα, δε σφάξανε. Ήταν ένας ξανθούλης. Πολύ καλά κάνατε. Δεν μου είπατε σε τι οφείλω την επίσκεψή σας. Μήπως χρειάζεστε κανένα να σας τακτοποιεί το δωμάτιο σε καλή τιμή? Δηλαδή? 3 φράγκα την ώρα. Μονάχα, σας παρακαλώ, μην το πείτε στον άντρα μου. Δεν του αρέσει να ξενοδουλεύω. Είναι αρτίστας. Α, κατάλαβα. Ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει καπάκια από μπομπονιέρες. Είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Τώρα όμως στο εργοστάσιο που δουλεύει έκλεισε. Έρχομαι! Αυτός είναι. Που έχεις βάλει το παιχνίδι των παπουτσιών. Τέλειωσε! Φτύς τη βούρτσα! Πρέπει να φύγω. Λοιπόν, αρχίζω από αύριο. Σύμφωνη. Εγώ, ξέρετε, είμαι καντσονετίστας. Δηλαδή, θέλω να γίνω καντσονετίστας. Ο Μαξ θα χαρεί πολύ. Ποιος Μαξ? Ο άντρας μου. Αγαπάει πολύ τους διανοουμένους. Κάθε λίγο μου λέει πως με παντρεύτηκε γιατί είμαι κι εγώ διανοουμένη. Πραγματικά, κυρία Λεσκαλιέ, μόλις σας κοιτάξει κανείς το καταλαβαίνει αμέσως. Είχαμε όμως ατυχία. Τι να γίνει. Ναι. Σας χαιρετώ. Αλήθεια. Να προσέχετε τη Σουλτάνα. Τη Σουλτάνα? Την Πέρτα. Είναι αυτή που έχει το δωμάτιο στο βάθος, το νούμερο 5. Α, γιατί τι λέτε, Σουλτάνα? Λέει πως ζούσε στην αυλή του Ιμπ Σαούντ. Ήταν γυναίκα, δηλαδή αυτή το λέει, ενός μπατζανάκι του Σουλτάνου. Α, κατάλαβα. Την προσέχετε. Και τη Θυρωρό επίσης. Η Θυρωρός ζηλεύει την κυρία Μαρέ, είναι αδελφή της. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, μια αδελφή Θυρωρός και άλλη διοκτήτρια. Έρχομαι! Από αύριο? Από αύριο. Από αύριο. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ επίσης. Μεγιά, καινούριο καπέλο. Ο φίλος σας το χάρισε? Βρήκες, είναι ένας τσιγκούναρος. Με τα λεφτάκια μου το αγόρασα. Αλήθεια, δεν τον βλέπω πια, σε σχόλασε? Α, όλοι τους με παρατάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Παραλίγο να το ξεχάσω. Είδα τη μυστηριώδη σας κυρία. Όχι, πού? Έξω από το σπίτι, πολύ ωραία, πολύ κομψή, έτσι δεν είναι? Ψηλή, ξανθή γαλανομάτα. Αυτή είναι, αυτή είναι. Είναι. Τρέχα, τρέχα, Μπέρτα. Τι είναι? Η δεσποινή Ζαν. Είδε την κυρία με τα γκρίζα. Σόπα. Εδώ, μπροστά στο δρόμο. Λες να είναι ακόμα εδώ? Σίγουρα. Ζερμέν, θα πας καμιά φορά να μου πάρεις τσιγάρα? Ναι, με παρατάς και εσύ με τα τσιγάρα σου. Έλα, Μπέρτα, τρέχα, πάμε. Μπορεί να την προλάβουμε. Τρέχα, τρέχα. Πώς είστε, δεσποινή Ζαν? Ευχαριστά, κύριε Λεσκαλιέ. Πάντα ευτυχισμένη από τους ερωτές σας με τον Παλαιστή. Τώρα έχω ένα βιολιστή. Α. Ναι, παίζει όλο στην ορχήστρα ενός καφενείου. Είστε εκεί πάνω. Σας συμβουλεύω να μην σαλιαρίζετε όσο λείπω. Ησυχάστε. Ο άντρας σας δεν είναι του γούστου μου. Αλήθεια το λέτε, δεσποινή Ζαν? Δεν υπάρχει ελπής κάποτε εσείς και εγώ να... Δεν το πιστεύω, κύριε Λεσκαλιέ. Γεια σας. Αντίο σας. Εμπρός. Επιτρέπετε, κύριε Ζουβάλ. Μαξ Λεσκαλιέ, γείτονά σας. Χαίρο πολύ, περάστε, περάστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ήθελα μόνο να κάνω τη γνωριμία σας. Μεταξύ γειτόνων, δεν είναι έτσι? Είχα γνωρίσει κάποιο Ζομβάλ, ανακατωμένο σε μια υπόθεση ύποπτη. Λυπάμαι, μα δεν ήμουν εγώ. Κέρδισε εκατομμύρια. Λυπάμαι ακόμα περισσότερο.
Αχ, το νοσταλγώ αυτό το δωμάτιο, ξέρετε. Δούλευα μια χαρά με το φως εδώ μέσα. Ξέρετε τι δουλειά κάνω, ε? Ναι, ζωγράφος, μου το είπε η σύζυγός σας. Παπα, ήρθε να σας ενοχλήσει. Α, δεν με ενοχλήσε καθόλου. Δεν έχει στάλα μυαλό. Παρατάει το σπίτι της και τρέχει να εξυπηρετήσει τους άλλους. Αχ, οι γυναίκες. Πώς πάει η ζωγραφική? Δεν βαριέστε. Οι φτωχοί δεν αγοράζουν και αυτοί που τα έχουν δεν αγοράζουν πια. Πάμε να δούμε, κύριε Ζομβάλ, τι τρέχει. Για πάμε. Ναι. Δεν έχει. Είναι τίποτα. Λίγο ταραγμένο. Α, εντάξει. Να το. Έλα, το φέρνει, Δεσποινίδη. Δεν έχει τίποτα. Ζαλίστηκε από το πέσιμο. Ορίστε, Δεσποινίδη. Σας ευχαριστώ, κύριε. Παρακαλώ. Τα γατιά είναι 7 ψυχα. Να σας συστήσω. Ο κύριος Ζομβάλ, η Δεσποινή Ζάνα. Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Για το γατάκι, δεν βαριέστε. Είστε πολύ μετριόφρον. Χάρηκα πολύ, κύριε. Ορβουάρ, Δεσποινής. Όμορφη, καλή. Μα και μικρή είναι χαριτωμένη. Η Εντβίζ μου ενέπνευσε ένα από τα καλύτερα έργα μου. Θα την παρακαλέσω να σας το δείξει. Δεν νομίζετε πώς θα την ενοχλήσουμε? Τι λέτε τώρα, τι λέτε μεταξύ γειτόνων? Δεσποινής Εντβίζ. Ναι. Δεν θα θέλαμε να σας ενοχλήσουμε. Ο κύριος Ζομβάλ, η Δεσποινή Σεντβίλ. Γνωριστήκαμε κιόλας, χάρη στο μούτσι μου. Πριν, έτσι που ήμουν αναστατωμένη, δεν μπόρεσα να σας ευχαριστήσω όσο έπρεπε. Σας παρακαλώ, ας μην μιλάμε πια γι' αυτό. Έλεγα στον κύριο Ζομβίλ για το πορτρέτο σας. Ήθελε πολύ να το δει. Μήπως θα μπορούσαμε. Μα τι λέτε, κύριε Λεσκαλιέ? Περάστε, παρακαλώ, περάστε. Μέρση. Έλα, θα το δείτε. Αυτά είναι. Πώς σας φαίνεται, Ναι. Δηλαδή, έξοχο, έξοχο. Είδατε, σε έχω κάνει και ένα σκίτσο. Πάω να σας το φέρω. Ποια είναι η γνώμη σας για το πορτρέτο? Ο Καημενούλης, δεν πρέπει να τον απογοητεύσουμε. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από ψευδαισθήσεις. Είστε μια ευγενική μικρούλα. Μικρούλα, κλείνω τα 20. Είναι αλήθεια πως γράφετε τραγούδια? Ότι τα τραγούδια μου αρέσουν πολύ. Θα σας δείξω τα δικά μου. Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να γίνω. Για την ώρα σπουδάζω νομικά. Δηλαδή, λέγοντας σπουδάζω, θα έπρεπε να σπουδάζω. Έχετε και πιάνο, Ναι. Θα μπορέσετε να με ακομπανιάρετε στα τραγούδια μου. Πώς είναι τα τραγούδια σας? Χαρούμενα, θλιμμένα? Χαρούμενα. Μισό τη θλίψη. Όχι, εγώ αγαπώ τα χαρούμενα πράγματα. Αλήθεια, θα μου δείξετε τα τραγούδια σας? Ασφαλώς. Θα γράψω μάλιστα ένα για σας. Θα είναι η ιστορία ενός γάτου που θέλησε να αυτοκτονήσει. Ο Μούτσι μου να αυτοκτονήσει. Μα αυτός είναι πολύ ευτυχισμένος. Για ακούστε αυτό. Μια μέρα τον Εμίλιο συμβουλεύω παππούς. Δικό σας είναι. Περάστε, κύριε Λεσκαλιέ. Πώς το λένε το τραγούδι σας? 20 χρονών. Να το το σχέδιο. Μα αυτό είναι θαυμάσιο. Ελάτε να σας δείξω κι άλλα. Βλέπω, καταλαβαίνετε από τέχνη. Ορβουάρ, Δεσποινή Σεντβίζ. Ορβουάρ. Ορίστε, περάστε. Μέσα, παρακαλώ. Ελάτε, από εδώ. Δεν θα μπορέσω να σας βάσω στο δωμάτιό μου, γιατί είναι άνω κάτω. Περιμένετε να σας τα φέρω εδώ. Μια μέρα τον Εμίλιο συμβουλεύω παππούς. Έρχεται. Τι τρέχει, κυρία Λεσκαλιά, τι τρέχει? Ανεβαίνει η κυρία με τα γκρίζα. Ποια? Η κυρία με τα γκρίζα. Δεν πρέπει να μας δει, είναι στο τέταρτο. Κρυφτείτε. Μα θέλω να τη δω εγώ. Μα μη μας τα χαλάστε όλα, πείτε στο δωμάτιό σας. Αν θέλετε, κοιτάξτε την κλειδαρότρυπα. Έλα, Μέρτερ, έλα, πάμε και εμείς να κρυφτούμε στο πίσω διάδρομο. Έλα, πάμε. Μη βγαίνετε, Δεσποινιζάν. Κρυφτείτε, ανεβαίνει η κυρία με τα γκρίζα. Καλέ, τι να κρυφτώ? Ελάτε εδώ μαζί μας, ελάτε. Έφτασε στο κεφαλόσκαλο. Κοιτάει την πόρτα του Ζομβάλ. Θα πάρει ο διάολο σπίτι, είναι αυτό η παλατσίδικο. Την τρόμαξε ο αναθεματισμένος ο άντρας μου με την αγριοφωνάρα του και έφυγε. Την παίρνουμε από πίσω. Την παίρνουμε. Προστρέχα. Σιγά, Μπέρτα, μην κάνεις φασαρία στη σκάλα. Εσείς, Δεσποινή Ζάν, δεν θα την ακολουθήσετε? Όχι κι εγώ, κύριε Ζομβάλ.
Έρχεται από καιρό, ε. Α, 2-3 φορές την είδανε. Ανεβαίνει στο κεφαλόσκαλο, κοιτάζει την πόρτα σας και φεύγει. Την πόρτα μου? Λοιπόν, Δεσποινή Ζαν, δεν σας φαίνεται πως καθώς είμαστε ακουμπισμένοι στο κυγκλίδωμα, ότι βρισκόμαστε στη γέφυρα ενός πλοίου και βλέπουμε τη θάλασσα να κυλάει στο βάθος? Όχι, δά, δεν νομίζω. Κοιτάτε με τα μάτια σας ανοιχτά, γι' αυτό. Κλείστε τα μάτια σας. Κλείστε τα και θα το δείτε. Ορίστε, τα κλείσα. Ταξιδεύετε. Ταξιδεύετε για να ξεχάσετε μια χαμένη αγάπη. Είναι νύχτα. Νύχτα βαριά, τροπική. Ένας ωραίος άγνωστος σας πλησιάζει. Ίσως σας βοηθήσει να λησμονήσετε τον καημό σας. Μα κλείστε τα μάτια σας, έτσι. Δεν είπατε τίποτα. Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Μιλούσαν τα μάτια σας αντί για σας. Μα κλείστε τα μάτια σας. Κλείστε τα μάτια σας να δείτε καλύτερα. Μα τι κάνετε, δεν είναι σωστό. Εμπρός! Μου επιτρέπετε να μπω στο σπίτι σας για λίγα λεπτά? Θα σας εξηγήσω. Παρακαλώ, περάστε. Περάστε. Ευχαριστώ. Καθίστε. Ευχαριστώ. Σας ζητώ συγγνώμη που παραβίασα την κατοικία σας, ε. Σας ενοχλώ, ναι. Ξέρετε, πριν από χρόνια είχα σχεδόν κατοικήσει σε αυτό το σπίτι. Ήθελα να ξαναδώ το δωμάτιο. Αυτές τις στέγες που φαίνονται από το παράθυρό σας. Αυτές τις καμινάδες που άλλοτε έβλεπα τόσο συχνά. Το βρίσκεται πολύ αλλαγμένο το δωμάτιο? Πάρα πολύ. Έμειναν οι τείχοι. Τα πρόσωπα όμως δεν είναι τα ίδια. Τι θλιβερό που είναι το παρελθόν. Ό,τι κάποτε υπήρξε δεν υπάρχει πια. Ήταν καλοκαίρι όπως τώρα. Το απόγευμα του Σαββάτου. Δεν ήταν παρά αυτή την ημέρα ελεύθερος. Με περίμενε. Η καρδιά μου χτύπαγε σαν κυριακάτικη καμπάνα. Δεν έπρεπε να ξανάρθω. Σας περίμενε. Με περιμένετε? Όχι ακριβώς σήμερα, μα κάποια μέρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνετε ως το έκτο πάτωμα. Που σταματάτε στην πόρτα μου και ξαναφεύγετε δίχως να έχετε το θάρρος να χτυπήσετε. Έχετε δει? Όχι εγώ. Η μεγαλύτερη κουτσομπόλα του Παρισιού. Μα, αυτή θα είναι. Την είχα παρακαλέσει να μου πάρει τσιγάρα. Εμπρός! Τα τσιγάρα σας, κύριε Ζονβάλ. Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάνουν 1,5 φράγκο. Ορίστε άλλο 1,5 φράγκο, ρέστα. Πάτσι το τάγερο, ε, που μου δώσετε. Καλά, καλά, κρατήστε τα. Λογαριαζόμαστε άλλο. Όπως θέλετε. Ο Θεέ μου, η κυρία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κυρία Ζερμένη. Η κυρία με τα... Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Δεν φανταζόταν να σας δει εδώ. Πέρτα! Πέρτα! Πάει να κάνει γνωστή την παρουσία σας. Δεν καταλαβαίνω όμως ένα πράγμα. Εσείς πώς καταφέρατε να με αναγνωρίσετε αφού δεν με είχατε δει ποτέ? Μα από τον καιρό που μένω εδώ δεν ακούω και τίποτα άλλο. Η κυρία με τα γκρίζα. Έτσι σας βάφτισε το έκτο πάτωμα. Η κυρία με τα γκρίζα ανέβηκε ως εδώ, κοίταξε την πόρτα σας και ξανάφυγε. Και δεν μπορούσε να μου νοιανάρει. Αποκλείεται. Όλα μου έλεγαν πως είστε εσείς. Άνω κάτω το κάνατε το έκτο πάτωμα. Πολύ διασκεδαστικό. Μα γιατί όμως αυτό το ενδιαφέρον? Το θέλγητρο του μυστηρίου. Και εσείς ποιος είστε? Ερίκο Ζονβάλ. Ελεύθερος άνθρωπος. Υπάρχουν ακόμη? Κι αν είχε απομείνει ένας μονάχα σε αυτόν τον κόσμο, αυτός θα ήμουν εγώ. Με τι ασχολείστε? Δεν συναντήσατε ακόμα τον αιώνιο φοιτητή? Εγώ είμαι. Αιώνιος? Μα φαίνεστε τόσο νέο. Α, ευχαριστώ. Ιατρική, νομικά? Νομικά. Συγχρόνως όμως καντσονετίστας και ποιητής ελαφρών τραγουδιών. Θα γράψω ένα για εσάς. Αν μου επιτρέπετε, η κυρία με τα γκρίζα. Θα σκεφτούν ότι δεν έχω άλλο φουστάνι να φορέσω. Μα κανένας δεν θα ξέρει πως είστε εσείς. Θα έρθετε να το ακούσετε? Ίσως. Σε λίγες μέρες θα ξέρω αν θα κλείσω συμβόλαιο και πού θα τραγουδήσω. Εγώ όμως πώς θα το μάθω? Θα σας γράψω. Μα δεν ξέρετε το όνομά μου? Θα μου το πείτε. Ούτε τη διεύθυνσή μου? Θα μου τη δώσετε? Ίσως. Πρέπει να πηγαίνω. Τόσο γρήγορα? Ναι, ναι, πρέπει. Θα ξαναγυρίσετε όμως? Δεν πιστεύω. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Γιατί? Αισθάνθηκα μια σπάνια ευχαρίστηση κουβεντιάζοντας μαζί σας. Δεν φαντάζεστε πόσο μου αρέσετε. Ένας λόγος περισσότερο για να μην ξανάρθω. Αντίο σας, κύριε Ζονβάλ. Αντίο, κυρία. Ιρέν. Ιρέν? Λοιπόν, Ιρέν, αν θελήσετε ποτέ να έρθετε και απουσιάζω, θα βρείτε το κλειδί κάτω από την ψάθα. Κάτω από την ψάθα. Πολύ διασκεδαστικό. Ναι. Θα έρθετε?
Ίσως.